Είναι απίστευτο το πόσο μπορούν οι άνθρωποι να ξεπεράσουν τον εαυτό τους σε ακραίες καταστάσεις. Η αδρεναλίνη στο αίμα μας κινητοποιεί τα ενεργειακά αποθέματα του σώματός μας και αυξάνει την απόδοσή μας. Και σε απειλητικές καταστάσεις μπορεί να εξασφαλίσει την επιβίωσή μας, θέτοντας το σώμα μας σε κατάσταση μάχης ή φυγής. Γι' αυτό σήμερα σας παρουσιάζουμε 7 ανθρώπους που αντέδρασαν απίστευτα σε ακραίες καταστάσεις. Περιλαμβάνονται άνθρωποι που αντέδρασαν με εξαιρετική σύνεση παρά τον κίνδυνο που απειλούσε τη ζωή τους και άνθρωποι που έσωσαν τον εαυτό τους και άλλους από πραγματικές καταστροφές. Το βίντεο θα είναι θεαματικό, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Αξίζει να Γνωρίζετε. Η Αυστραλία είναι γνωστή για την πλούσια βιοπικιλότητά της. Εκτός από εξαιρετικά δηλητηριώδες αράχνες φίδια και χαριτωμένα κοάλα, εκεί ζουν 45 έως 50 εκατομμύρια καγκουρό. Και έτσι δεν είναι περίεργο που συμβαίνουν ξανά και ξανά περιστατικά με αυτά τα ζώα. Ο Greg Tonkins χρειάστηκε να το βιώσει αυτό από πρώτο χέρι όταν κυνηγούσε αγριογούρουνα με φίλους του. Καθώς διέσχιζαν την ύπαιθρο με ένα όχημα εκτός δρόμου, συνειδητοποίησε ότι ένα τεράστιο αρσενικό καγκουρό κρατούσε έναν από τους σκύλους του με κεφαλοκλείδωμα. Μια επικίνδυνη κατάσταση για το σκύλο και ο Αυστραλός δεν δίστασε. Έτρεξε προς το ζώο, τρόμαξε το καγκουρό και έτσι βοήθησε το σκύλο του να ξεφύγει. Όμως μετά το ζώο είχε πλέον βάλει στο στόχαστρο τον Tonkins. Το καγκουρό ανασηκώθηκε, πήρε θέση μάχης και ήταν έτοιμο να επιτεθεί. Μια επικίνδυνη κατάσταση επειδή τα καγκουρό μπορούν να τραυματίσουν σοβαρά τους ανθρώπους με τις δυνατές γροθιές τους. Ωστόσο το ζώο δεν είχε υπολογίσει καλά τον ιδιοκτήτη του σκύλου. Αντί να δώσει το ίδιο το πρώτο χτύπημα, το ζαλισμένο αρσενικό καγκουρό δέχτηκε μία γροθιά στο πρόσωπο. Ο Greg Tonkins κατάφερε να ξεφύγει, αλλά ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων επέκριναν τον Αυστραλό για το σκληρό του χτύπημα και βγήκαν στους δρόμους. Ο Tonkins, ο οποίος εργάζεται ως φύλακας ζώων σε ζωολογικό κήπο, αναγκάστηκε να δικαιολογηθεί δημοσίως και εξήγησε ότι προσπαθούσε απλώς να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Το ζώο προφανώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά και τελικά πήδηξε μακριά. Τώρα ερχόμαστε σε έναν άνθρωπο του οποίου η κατάσταση ήταν πραγματικά ακραία, αλλά διαφορετική από αυτό που θα περίμεναν οι περισσότεροι άνθρωποι. Μιλάμε για τον Chuck Finney. Μαζί με τον συνέτερό του Bob Miller, ο Αμερικανός ίδρυσε το 1960 τα Duty Free Shops στα αεροδρόμια όλου του κόσμου. Η περιουσία του λέγεται ότι ήταν περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια τη δεκαετία του 1980, τα οποία θα ήταν περίπου 21,5 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό. Αντί όμως να ξοδεύει τα χρήματά του σε ακριβά σπίτια, αυτοκίνητα και άλλες πολυτέλειες, ο Finney απέφυγε τα φώτα της δημοσιότητας και ανταυτού έκανε κάτι απίστευτο. Κράτησε τον πλούτο του μυστικό και έζησε με ακραία λιτότητα. Το 1982, ο Finney ίδρυσε το Atlantic Philanthropies Foundation και για τα επόμενα 38 χρόνια δόρισε σχεδόν ολόκληρη την περιουσία του σε φιλανθρωπικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Δόρισε χρήματα για την έρευνα και έχτισε πανεπιστήμια και νοσοκομεία. Ο Finney θεωρείται πρωτοπόρος της ιδέας του Giving While Living και ο ίδιος δεν έβλεπε κανένα λόγο να μην δωρήσει χρήματα μέχρι και το θάνατό του. Η γενεοδορία του αυτή επηρέασε επίσης τον Bill Gates και τον Warren Buffett όταν ξεκίνησαν το The Giving Pledge το 2010. Ήθελαν να πείσουν τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο να δωρήσουν τουλάχιστον το ίμιση της περιουσίας τους πριν πεθάνουν. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 2020, ο Finney ολοκλήρωσε την αποστολή του μετά από σχεδόν 40 χρόνια και υπέγραψε τα έγγραφα για το κλείσιμο της Atlantic Philanthropies μέσω ενός live stream. Ωστόσο, σήμερα είναι 89 ετών και δεν είναι εντελώς φτωχός. Ο πρώην δισεκατομμυριούχος κράτησε 2 εκατομμύρια δολάρια για τον εαυτό του, αλλά το διαμέρισμά του στο Σαν Φραντζίσκο λέγεται ότι εξακολουθεί να θυμίζει φοιτητική εστία λόγω της απλότητάς του. Ας συνεχίσουμε με μια γυναίκα που εξέπεμπε απόλυτη ηρεμία και ψυχραιμία σε μια ακραία κατάσταση. Γιατί καθώς η Ισπανίδα Σάρι Φρίας πήγαινε ένα πρωί στη δουλειά της, έπεσε πάνω σε μια σφοδρή καταιγίδα. Οι δρόμοι γέμισαν αστραπιαία με νερό, παρόλα αυτά η νεαρή γυναίκα συνέχισε την πορεία της, αγνοώντας όλες τις προειδοποιήσεις. Τελικά όμως αποδείχτηκε ότι οι πλημμύρες ήταν πολύ χειρότερες από ό,τι νόμιζε και το αυτοκίνητό της άρχισε να βυθίζεται. Και ενώ άλλοι άνθρωποι θα πανικοβάλλονταν σε μια τέτοια κατάσταση, η Φρίας διατήρησε την ψυχραιμία της και μάζεψε ήρεμα τα πράγματά της. Στη συνέχεια ανέβηκε στην οροφή του αυτοκίνητού της και έκατσε εκεί ήρεμη. Ένα τοπικό συνεργείο έτυχε να βρίσκεται στη σκηνή και δημοσίευσε τα πλάνα ζωντανά στην τηλεόραση. Η νεαρή γυναίκα μίλησε μάλιστα στο τηλέφωνό της με τους συγγενείς της που την είχαν δει στο δελτίο ειδήσεων.
Όταν τελικά έφτασε η πυροσβεστική, εκείνη στεκόταν ακόμα στην οροφή του αυτοκινήτου, αλλά πλέον δεν φαινόταν τίποτα από αυτό. Στη συνέχεια ερχόμαστε στον 74χρονο συνταξιούχο Richard Wilbanks, ο οποίος είναι ίσως ο πιο κομψός ηλικιωμένος της ΗΠΑ. Ενώ έβγαζε βόλτα το 3 μηνών κουτάβι του Γκάναρ, δέχτηκε ξαφνικά επίθεση από έναν αλιγάτορα. Ο Wilbanks κατάφερε να σωθεί, αλλά ο αλιγάτορας άρπαξε το σκύλο του και τον τράβηξε στο νερό. Χωρίς να το σκεφτεί καθόλου, ο συνταξιούχος πήδηξε μέσα και πάλεψε με το ζώο. Στην πορεία, άνοιξε το στόμα του αλιγάτορα με όλη του τη δύναμη και κατάφερε να απελευθερώσει το σκύλο του από το στόμα του. Το εκπληκτικό, ο 74χρονος Richard Wilbanks παρέμεινε απόλυτα ήρεμος καθ' όλη τη διάρκεια της δράσης και δεν έβγαλε καν το πούρο του από το στόμα του. Η δραματική διάσωση καταγράφηκε από μια κάμερα που καταγράφει τη ζωή των ζώων και των φυτών στη λίμνη. Παρεπιπτόντως, ο συνταξιούχος δεν θέλει πια να πηγαίνει βόλτα εκεί με το σκύλο του Γκάναρ. Ο επόμενος άνθρωπος στη λίστα μας μπορεί απλά να χαρακτηριστεί ως ο απόλυτος ήρωας. Γιατί ο Στάνισλαβ Πετρόφ είναι ο άνθρωπος που έσωσε τον κόσμο από μια πυρηνική καταστροφή. Αλλά τι ακριβώς είχε συμβεί? Ο Στάνισλαβ Πετρόφ ήταν ένας σοβιετικός αντισυνταγματάρχης, ο οποίος τη νύχτα της 25ης προς 26 Σεπτεμβρίου του 1983 πήγε για υπηρεσία ως αντικαταστάτης σε ένα μυστικό κέντρο εναέρειας επιτήρησης κοντά στη Μόσχα. Το καθήκον του ήταν να ξεκινήσει μια αντεπίθεση σε περίπτωση αμερικανικής πυρηνικής επίθεσης. Η Σοβιετική Ένωση τότε ανέμενε ανά πάσα στιγμή μια αμερικανική επίθεση και η νυχτερινή βάρδια εκείνη τη μέρα ήταν αρκετά ανώμαλη. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι σιρήνες ξαφνικά χτύπησαν. Το ελεγχόμενο από υπολογιστή σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ανέφερε την εκτόξευση ενός αμερικανικού πυράβλου προς την κατεύθυνση της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Πετρόφ θα έπρεπε να υποθέσει ότι επρόκειτο για εχθρική επίθεση και να ξεκινήσει αμέσως πυρηνικά αντίπεινα, αλλά ευτυχώς δεν εμπιστεύτηκε το σύστημα. Ανταυτού, κάλεσε τους ανωτέρους του για να ενημερώσει για ψευδή συναγερμό και κλείδωσε το σύστημα. Και παρόλο που οι οθόνες έδειχναν 4 ακόμα εκτοξεύσεις πυράβλων, επέμεινε στην εκτίμησή του. Με την παραβίαση των κυβερνητικών κανονισμών, πιθανόν έσωσε τη ζωή εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων εκείνη τη νύχτα. Διότι στην πραγματικότητα το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης είχε λανθασμένα χαρακτηρίσει τις αντανακλάσεις των ηλιακών ακτινών ως εκτοξεύσεις πυράβλων. Η συνετή ενέργεια του Πετρόφ απέτρεψε έτσι μια στρατιωτική κλιμάκωση με αδιανόητες συνέπειες. Ας συνεχίσουμε με έναν άνθρωπο που φαίνεται να μην τον ενοχλεί τίποτα. Μιλάμε για τον Τόνι Τόβαρ από την μικρή πόλη Σεντ Λούι στον ΗΠΑ. Ο Τόβαρ καθόταν αναπαυτικά σε ένα σκαμπό του μπαρ μία Τετάρτη του Δεκεμβρίου του 2019, όταν ένας ένοπλος άνδρας εισέβαλε στο μπαρ. Τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τους θαμώνες να σκύβουν αμέσως στο πάτωμα από φόβο, καθώς ο άνδρας λίστευε το μπαρ και τους παρευρισκόμενους. Μόνο ένα άτομο δεν εντυπωσιάστηκε από το ληστή και συνέχισε ήρεμα να πίνει την μπύρα του. Ήταν ο Τόνι. Δεν ήθελε να εκφοβιστεί από τον άνδρα και να φύγει από την αγαπημένη του pub. Ωστόσο, η κατάσταση έγινε και πιο περίεργη όταν ο ληστής προσπάθησε να αρπάξει το smartphone από το χέρι του Τόνι. Εκείνος αρνήθηκε να παραδώσει το τηλέφωνό του και μάλιστα έσπρωξε το δράστη μακριά. Ακόμα και όταν απειλήθηκε, ο Τόνι παρέμεινε ήρεμος και άναψε ένα τσιγάρο. Το βίντεο παρακολούθησης έγινε viral και έκτοτε ο Τόνι έγινε γνωστός και ως ο πιο ψύχρεμος άνθρωπος στον κόσμο. Τέλος, ερχόμαστε σε έναν άνθρωπο που είναι ο απόλυτος ήρωας για πολλούς άλλους ανθρώπους. Μιλάμε για τον Τσέσλεϊ Σάλενμπεργκερ, ο οποίος έσωσε τη ζωή 155 ανθρώπων ως κυβερνήτης της πτήσης 1549 της US Airways. Το Airbus επρόκειτο να προσγειωθεί στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνα, αλλά λίγο μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης και οι δύο κινητήρες έπαθαν βλάβη λόγω σύγκρουσης με σμήνο σχοινών. Οι κινητήρες πήραν φωτιά, η όθηση χάθηκε και δεν υπήρχε καμία σκέψη το αεροπλάνο να επιστρέψει στο διάδρομο προσγείωσης ή να προσεγγίσει κάποιο άλλο αεροδρόμιο. Ο κυβερνήτης Jeff Skiles παρέδωσε τα χειριστήρια στον Σάλενμπεργκερ, πρώην στρατιωτικό πιλότο με πάνω από 40 χρόνια πτυτικής εμπειρίας. Και τότε ο 57χρονος ήξερε αμέσως τι έπρεπε να κάνει. Με ήρεμη φωνή ενημέρωσε μέσω ασυρμάτου τον πύργο ελέγχου ότι ήθελε να προσγειωθεί στον ποταμό Χάτσον στη μέση της Νέας Υόρκης. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're gonna be in Hudson.
και έτσι έγινε. Αλλά ο ελιγμός του ήταν ένα απόλυτο κατόρθωμα αεροναυτικής δεξιοτεχνίας, καθώς το Airbus προσγειώθηκε στο νερό με ταχύτητα 250 χιλιόμετρων την ώρα, χωρίς να υποστεί καμία σοβαρή ζημιά. Λίγα λεπτά αργότερα, οι επιβάτες ανέβηκαν στα φτερά του αεροπλάνου και βάρκες τους μετέφεραν με ασφάλεια στην ακτή. Και αντί να εγκαταλείψει αμέσως το αεροπλάνο, ο πιλότος έψαξε ξανά το βυθιζόμενο αεροπλάνο στο τέλος για να βεβαιωθεί ότι κανείς δεν είχε μείνει πίσω. Αναγνώρισε μάλιστα τις ευχαριστίες ενός επιβάτη με ένα χαμόγελο και τις λέξεις παρακαλώ. Αυτό ήταν το βίντεό μας για σήμερα. Γράψτε μας στα σχόλια ποια από τις αντιδράσεις σας έκανε τη μεγαλύτερη έκπληξη. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας αν βρήκατε το βίντεο ενδιαφέρον και τα λέμε την επόμενη φορά εδώ στο Αξίζει να Γνωρίζετε.